Πάμε στην υπόθεση της ΦΕΗΣ. Βλέπετε, η Ρία έφυγε άρον-άρον από το σημείο όπου κάθεται στον ΕΡ, διότι τηλεφώνησε η μητέρα και η αδελφή. Επιτέλους. Θα έχουμε νεότερα σε πολύ λίγο. Τώρα, βλέπετε, έχει φύγει η Ρία, με ενημερώνει η Μαρίκα Μαυρομάτη, μιλάνε παρέα. Να δούμε τι θέλει να μεταφέρουμε ή ενδεχομένως να βγει και στον αέρα. Λοιπόν, κύριε Νίκο, εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Θέλεις, Βούλα μου, να ξεκινήσεις εσύ ή να δούμε μια μαρτυρία για αρχή, τι ακριβώς έχει συμβεί και αμέσως μετά να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Επειδή επικαλεστήκα τότε την μάρτυρα στη διαχειρίστρια, την οποία έχω προτείνει κιόλα ως μάρτυρα στη μήνυσή μου, ας ξεκινήσει. Ωραία. Και μετά θα ακολουθήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε κάτι που εγώ δεν ήξερα, ότι η Αγγελική Νικολούλη ως αγνώστων στοιχείων είχε ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η Αγγελική Νικολούλη ήταν αυτή που βρήκε ότι έχει ταφεί ως αγνώστων στοιχείων στο κημητήριο ζωγράφου. Άρα λοιπόν είχαμε ένα alert, missing alert, όπου ψάχναμε μια κοπέλα η οποία απέχει πολύ από αυτές τις εικόνες εδώ που βλέπουμε, κοντοκουρεμένη, κακοποιημένη, φαινόταν σε αυτή τη φωτογραφία, και ξαφνικά θάβεται αυτό το κορίτσι στο νεκροταφείο ζωγράφου αγνώστων στοιχείων. Δεν υπάρχει ούτε, να τη η φωτογραφία, δεν υπάρχει μπαμπάς, μαμά, τίποτα, στοιχεία, τίποτα. Ο μπαμπάς είναι εδώ που τον βλέπετε και σήμερα. Έμεινε ένα μήνα στο ψυγείο του νοσοκομείου. Βεβαίως. Φρέζινα, έχω κάποια ερωτήματα. Τα αζήτητα που λένε. Θα τα κάνετε όλα τα ερωτήματα. Απλώς να δούμε την πρώτη μαρτυρία για να συζητήσουμε εδώ, γιατί θα το ανοίξουμε. Είπαμε, ο φάκελος τώρα άνοιξε. Παρακαλώ. Από πότε γνωρίζετε τη Φωτεινή, την αδερφή και τη μητέρα της? Γνωριστήκαμε πριν 7 περίπου χρόνια, 8, στο κοινωνικό ιατρείο που ήρθε να δουλέψει και να βοηθήσει σαν εθελόντρια. Εκεί γνώρισα και τις τρεις. Η Φωτεινή, ένα κορίτσι χαμηλών τόνων που ήθελε να σπουδάσει, είχε τελειώσει το λύκειο και μπήκε να σπουδάσει διατροφολόγος. Δεν μίλαγε, δεν φώναζε, δεν διαμαρτυρόταν για κάτι. Ούτε παραπονιόταν για όλη την κατάσταση της φτώχειας που αντιμετώπιζαν. Η μικρότερη πήγαινε σε ένα σχολείο, υπήρχαν προβλήματα. Η μικρότερη ήταν επιθετική, ενώ η Φωτεινή ήταν ένα παιδί που ήταν πολύ ήρεμο και πολύ πράο. Η μητέρα? Η μητέρα ήταν μια γυναίκα η οποία είχε φιλίες με ανθρώπους που έπεσε στο σπίτι της και δεν ήταν για να τους βάζει, γιατί ήταν τα παιδιά της και έβλεπε πολλούς άρεσε με το σπίτι και ήταν κάτι που δεν μας άρεσε και δεν το θέλαμε ούτε και στο κοινωνικό ιατρείο που έφερνε αυτούς τους ανθρώπους για βοήθεια. Δημιουργήσαν και σχέση με τη μία κόρη. Γιατί έπειτα δημιούργησε άλλη μία σχέση η μεγάλη με κάποιον από αυτούς και έμεινε έγκυος. Αλλά ήξερα ότι η Φωτεινή ήταν χαμηλών τόνων και πολλές φορές είχε κακοποιηθεί και από την αδελφή της, η οποία δεν, αν δεν της έκανε αυτό που ήθελε, της έκανε επίθεση. Ήθελε να γίνεται το δικό της και η Φωτεινή, αν δεν το έκανε, σήκωνε μέχρι και χέρι. Με τον πατέρα, εσείς πότε καταλάβατε ότι έχουν χωρίσει? Μα ήρθε όταν είχε χωρίσει, γιατί εκείνος δεν δεχόταν που είχε πάει στο σπίτι τους αλλοδαπούς και της είπε να τους διώξει, γιατί έχουν δύο κορίτσια. Και όταν εκείνη δεν δέχτηκε, ο πατέρας σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι και πήγε να μείνει με την μητέρα του. Και από εκεί μετά τους διώξανε και νίκησαν ένα άλλο μικρότερο σπίτι που βοήθησε ο πατέρας να γίνει μετακόμιση και τους είπε πάλι ότι αν και εφόσον σταματήσει όλο αυτό που γίνεται να μπαίνουν, πιάνουν αλλοδαπή, θα ξανασμίξουνε. Αλλά πλέον δεν υπήρχε επιστροφή. Πότε χάνετε εσείς την επαφή μαζί τους? Την επαφή τη χάσαμε αφού μάθαμε ότι είναι και η Φωτεινή έγκυος, γιατί έφυγε και από το κοινωνικό ιατρείο και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Την διώξανε και από το σπίτι, οπότε δεν είχαμε καμία επαφή πλέον μαζί της και μάθαμε μετά ότι ήταν άστεγες κάπου που σκότσαν σε μια και κοιμόντουσαν σε παγκάκια και σε τέτοια. Μιλάμε για 8 χρόνια πριν που η Φωτεινή ήταν ανήλικη, δηλαδή 15 χρονών. Ήταν μάλλον στην πρώτη τελευταία τάξη του Λυκείου η Φωτεινή όταν γνωριστήκαμε. Η μικρή ήταν πολύ πιο μικρότερη, είχαν διαφορά νομίζω 3 χρόνια. Άρα δηλαδή εκεί κοντά στα 18 λέτε ότι η Φωτεινή είχε μείνει έγκυος για πρώτη φορά. Ναι, ήταν η πρώτη χρονιά που πήγε στο σχολείο της και
Εκεί έμεινε έγκυος, έκανε σχέση με αυτό το παλικάρι, τον άλλο παππού, και έμεινε και έγκυος. Τώρα σχεδόν έχουμε ένα χρόνο που έχει βρεθεί νεκρή. Εσείς τι σκεφτήκατε όταν είδατε αυτή την είδηση? Όταν ακούστηκε ότι χάθηκε, ότι βρέθηκε μάλλον, και ότι η μητέρα της και όλα, κατάλαβα ότι το κορίτσι αυτό δεν βγήκε από μόνο του, δεν ήταν ένα παιδί που θα βγαίνει στο πεζοδρόμιο. Το αναγκάσανε να βγει. Δεν ήταν αυτή η ζωή που ονειρευόταν η Φωτεινή. Φωτεινή ονειρευόταν να τελειώσει τις σπουδές της και να δουλέψει. Έκανε όνειρα για το μέλλον της και τα ακούγαμε και μας το έλεγε το παιδί τι ήθελε να κάνει. Προφανώς αυτή που τη συνόδευε για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να ήταν η αδελφή της. Μα το είπανε και οι άνθρωποι ότι ήταν η αδελφή της η μία που τη συνόδευε κάποιες φορές να πηγαίνει να κάνει πεζοδρόμιο το παιδί. Είστε μια γυναίκα που έχετε βάλει αυτή την οικογένεια στο σπίτι σας. Όταν τους κόψανε το νερό στο σπίτι το δεύτερο που πήγανε, ήθελα να κάνουν μπάνιο και μου ζήτησε να τις φιλοξενήσω για να κάνουν μπάνιο στο σπίτι μου. Και ήρθαν στο σπίτι μου, κάνανε μπάνιο, φάγανε και φύγανε. Πριν ξεκινήσουν όλα αυτά να γίνονται τόσο έντονα. Άλλη μαρτυρία είναι αυτή. Δεν είναι αυτή που νόμιζες εσύ. Ναι. Ήθελα να σε διακόψω, αλλά θα σου πω. Τώρα αμέσως. Να πω ότι χτες κατά τη διάρκεια της εκπομπής πήρε συγκεκριμένος άνθρωπος με συγκεκριμένο όνομα και επίθετο μέσα από τη φυλακή, ο οποίος είναι πατέρας ενός από τα παιδιά. Αγαπημένε μου Νίκο. Σφέης. Σφέης, ναι. Μάλιστα. Είναι μέσα στη φυλακή. Ενός από τα παιδιά. Είπε, εγώ είμαι ο πατέρας. Δεν μπορώ να βγω λέει, τώρα να μιλήσω, δεν έχω κάρτα, δεν έχω αυτό. Μας έδωσε το όνομά του, το επίθετό του. Θα σας το πω μετά γιατί δεν θέλω να το πω τώρα στον αέρα. Λοιπόν. Έλληνας ή Αλλοδαπός. Αλλοδαπός. Το γνωρίζουμε αυτό. Και με την τελευταία μαρτυρία, αλλά μου έχουν γεννηθεί και χτες και προχτές κάποιες απορίες. Ή μάλλον κάποια ερωτήματα, όχι απορίες. Και νομίζω ότι ο πατέρας εδώ, αν είναι χαροκαμένος, μπορεί να μας φωτίσει. Πότε χωρίσατε? Εγώ χωρίσα το 17. Πόσο χρόνο ήταν τα παιδιά τότε? Η μικρή μου η κόρη ήθελε γύρω στον ένα χρόνο να ενηλικιωθεί. Η μεγάλη ήταν ενήλικη. Αν θα ήταν κανένα, ένα-δυο μήνες. Μάλιστα. Και φύγαν από το σπίτι η μαμά με τις δυο κόρες. Εγώ έφυγα. Εγώ. Εσείς φύγατε και εγώ έφυγα μέναν με νίκιο δηλαδή. Ναι, μέναμε στην Καλογρέζα. Και μέναν μόνες τους. Στην πορεία όμως, από ό,τι βγήκε από την εκπομπή, είχατε κάποιο καιρό να έχετε επικοινωνία και επαφή μαζί τους. Επικοινωνία, όχι. Επικοινωνία είχαμε την κόρη μου. Πάντα είχα επικοινωνία. Διαπιστώσατε ότι η σύζυγος κάνει αυτή τη δουλειά που υπόθηκε εδώ, έτσι δεν είναι? Αυτή τη δουλειά δεν ήταν δουλειά δηλαδή, ήταν εθελόντρια. Την έκανε πολύ πριν φύγω. Και από εκεί... Όχι το εθελόντρια, το οίκωσαν να πουλάει το κορμί της. Να πουλά... Αυτό δεν το ήξερα ποτέ. Δεν το ήξερε. Ποτέ. Ποτέ. Να ρωτήσω κάτι κύριε Νίκο. Εσείς μιλούσατε μόνο με την Φέη και με την άλλη σας την κόρη όταν χωρίσατε? Όχι, με τη μικρή μου την κόρη όχι. Γιατί? Δεν ήθελε. Για ποιο λόγο δεν ήθελε? Δεν ήθελε γιατί νομίζει ότι της έχω κάνει κακό στη ζωή της. Από μικρό μέχρι τώρα. Λοιπόν, ακούσαμε κοιτάξτε όμως, να δείτε τώρα. Ακούσαμε όμως. Έχουμε, να τα βάλουμε γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες, να τα βάλουμε σε μια σειρά ώστε είναι να αναπτύξουμε την κουβέντα. Είναι και τα ερωτήματα πολλές. Ξέρεις τι ακούσαμε τώρα από τη μαρτυρία αυτή συγκλονιστική? Ότι η αδερφή ουσιαστικά εξέδιδε την εκλυπούσα. Αυτό ακούσαμε. Η μικρότερη τη μεγαλύτερη. Η μικρότερη τη μεγαλύτερη. Αυτό είπε η μαρτυρία. Αυτό είναι. Κάπου δεν δένει. Έχουμε κάποια πληροφορία. Αν θα μου δώσετε το λόγο. Πάντα τον έχεις το λόγο. Με τη σειρά εννοώ. Να είστε καλά. Έχω μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική από ένα πρόσωπο το οποίο τουλάχιστον έχω προτείνει επώνυμα τους μάρτυρες και θέλω να συγχαρώ αυτούς τους ανθρώπους. Διότι κάποιες φορές λέμε δεν μιλάει η κοινωνία και φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Εδώ έχει μιλήσει η κοινωνία προς τιμή τους. Αλλά χθες είχα την πιο σημαντική μαρτυρία. Δεν θέλει να βγει, δεν θέλει να πάει να καταθέσει, αλλά αυτά που μου είπε μου επιβεβαίωσε όσα λένε όλοι οι μάρτυρες και μου δίνει και άλλα στοιχεία. Τι σας είπε δηλαδή? Τα άλλα στοιχεία είναι τα εξής. Ότι η μικρότερη κόρη, μισό λεπτάκι, αφού ξεκινάμε από τη σχέση των δύο αδελφών, η μικρότερη κόρη δεν συμπάθησε, δεν αγάπησε, δεν είχε αυτό το συναισθηματικό δεσμό με την αδελφή της ποτέ. Επειδή ήταν μια παχουλή κοπέλα, για τη μικρότερη μιλάω. Πάντα την κακοποιούσε λεκτικά, ψυχολογικά
Και σωματικά έχω ακούσει βέβαια και από ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν. Ποιος τη χτυπούσε Κατερίνα... στην κοιλιά προκειμένου να αποβάλει. Τη χτυπούσε η κυρία που τη φιλοξενούσε. Μάλιστα. Αυτό λένε οι μαρτυρίες. Αλλά εδώ θα εκπλαγείται, γιατί πίσω από την υπόθεση της ΦΕΗΣ υπάρχει ένα κύκλωμα ανθρώπων που διαπράττει σωρία κακουργηματικών πράξεων. Η κυρία αυτή χαρακτηρίζεται από τη πληροφοριοδότριά μου άκρως επικίνδυνη με σαδιστικά ένστικτα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Πριν έρθω εδώ, Ζήνα μου, πέρασα ξανά από την εισαγγελία. Παρακάλεσα θερμά τη γραμματέα της κυρίας Αγγελέως, η οποία μάλλον αύριο έχει υπηρεσία, ότι θα πρέπει να επισπεύσει ενέργειες, γιατί θεωρώ, στο ερώτημά σας θες, ότι αν προανακριτικά είχαν λάβει χώρα αυτές οι ενέργειες, κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε ήδη εκ του αποτελέσματος να είναι προφυλακισμένοι, να είναι στη φυλακή. Από την εμπειρία μου λοιπόν θεωρώ ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα. Ευελπιστώ ότι αύριο θα έχω τα στοιχεία. Πότε ξεκίνησε η έρευνα? Η έρευνα ξεκίνησε όταν πλέον αποκαλύφθηκε η ταυτότητα. Πριν από αυτά, τι είχε γίνει δηλαδή? Πριν από αυτά, εννοείται τι? Μην με τρελάνετε. Εννοείται ζωή. Βουλά, μισό λεπτάκι. Κάνει η Αγγελική Νικολούλη, γιατί εμείς εδώ σε εκπομπή και η Ρία και όλοι έχουμε ψάξει σε βάθος. Έχουμε μπει μέσα στο ίντερνετ. Έχουμε δει πράγματα και θάματα τα οποία θα τα αποκαλύψουμε σιγά-σιγά. Και όταν λέω κάτι, ξέρουν οι τηλεθεατές ότι το εννοώ απόλυτα, όπως και στην υπόθεση της Πισπυρίγκου. Εδώ κοιτάξτε τώρα να δείτε. Είχαμε εδώ πέρα ένα κορίτσι το οποίο ετάφη στα αζήτητα, σωστά? Με μια φωτογραφία. Με μια φωτογραφία. Μάνα, πατέρας δεν υπήρχε όταν έπαιζε στην Νικολούλη να πούνε βρε αυτό είναι το παιδί. Συγγνώμη δηλαδή. Με συγχωρείτε, εγώ το είδα μία φορά στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Τώρα, το αν το είδε ο πατέρας, σίγουρα θεωρώ είναι εντολέας μου, εδώ είναι και μπορεί να το πει και ο ίδιος. Νομίζω ότι θα έσπευδε άμεσα για να πει τουλάχιστον εδώ είναι το παιδί μου, φέρτε τον να το θάψω. Δεν το δω ο πατέρας, δεν το δω η μάνα. Η μητέρα, σας παρέχω και αυτή την πληροφορία, η μητέρα δεν διέμενε στο σπίτι κολαστήριο μαζί. Η μητέρα ήταν σόκλειστη και εκεί βοηθό σε άλλο σπίτι. Στο συγκεκριμένο σπίτι λοιπόν έμενε η Φέη με τα τρία παιδιά, η Κατερίνα με το ένα που επίσης της αφαιρέθηκε επιμέλεια. Θα το ακούσουμε σε λίγο αυτό. Επίσης αφαιρέθηκε επιμέλεια και η κυρία αυτή, η Χριστίνα, η μεγαλύτερη 67 ετών, την οποία είχε από τα 60 της έτη, διότι είχε συναισθηματική εξάρτηση από την κυρία που τη φιλοξενούσε. Ποιος? Η μεγαλύτερη ηλικία κυρία, που κατά πληροφόρησή μου πρέπει να έχει ταφεί το νεκροταφείο ζωγράφου. Για καθίστε. Είχε συναισθηματική εξάρτηση, ήταν υποτακτική, δεχόταν όλη αυτή την κακοποίηση και την είδαν άνθρωποι επίσης μάρτυρες που προτείνουμε, κακοποιημένοι συστηματικά από το ίδιο πρόσωπο που κακοποιούσε την κόρη, την 23χρονη Φέη Μπακογιώργου. Εδώ από υπάρχει ποιον... μια ιστορία από... βέβαια με τον κύριο Νίκο που θα την αποκαλύψουμε σε λίγο. Από ποιον αφαιρέθηκε η επιμέλεια? Η επιμέλεια αφαιρέθηκε όλων των παιδιών. Από ήρθε ποιον? Δηλαδή, Ζήνα μου, ακούστε, από τα δυο κορίτσια του. Τα παιδιά λοιπόν είναι σε ίδρυμα, είχε επιληφθεί και το χαμόγελο του παιδιού. Ο κύριος Γιαννόπουλος πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζει η εισαγγελία ανηλίκων και ο κύριος Γιαννόπουλος, ποια είναι η νέα τους κατοικία. Γιατί η πληροφόρησή μου, η οποία θεωρώ ότι είναι βάσιμη, λέει ότι η Κατερίνα συνεχίζει να διαμένει με την κυρία αυτήν. Κάτι άλλο σε άλλη κατοικία. Μισό λεπτάκι. Την επιμέλεια της μικρής της ανήλικης κόρης του κυρίου εδώ. Ποιος την είχε? Της μικρής. Πόσο χρονών είναι η Κατερίνα σήμερα? Όταν χωρίσανε. Είναι 22 στα 23. Σήμερα ναι. Όταν χωρίσανε ήταν ανήλικη. Πριν 7-8 χρόνια. Ήταν 15 χρονών. Κάποιος είχε από τους δυο την επιμέλεια. Η μάνα και ο πατέρας. Αν υπήρχε, το ερώτημα είναι, κύριε Κατερινόπουλε, υπήρχε δικαστική απόφαση ή κάποια συνενετική, εν πάση περιπτώσει, διαπραγμάτευση ως προς το ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια της ανήλικης? Με συγχωρείτε, πέρα από τη δικαστική απόφαση. Αυτό πρέπει να το πει ο ίδιος. Πέρα από τη δικαστική απόφαση. Υπήρχε ή δεν υπήρχε. Υπάρχει και η ηθική απόφαση, ο άγραφος κανόνας αυτής της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας, της παγκόσμιας κοινωνίας, που ο κάθε γονιός έχει την επιμέλεια με τον τρόπο που την έχει για τα παιδιά του. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Γιατί εάν, με συγχωρείτε κύριε Κώστα, εάν η κυρία αυτή έκανε αυτό το οποίο έκανε, εσείς ως πατέρας, τι στο διάλογο κάνατε? Κύριε Νίκο. Με συγχωρείτε δηλαδή που το λέω.
Ποιος είχε την επιμέλεια, υπήρχε κάποια δικαστική απόφαση, συμφωνήσατε μεταξύ σας? Εγώ λέω ότι δεν την είχε κανένας. Όχι, δεν υπήρχε. Την είχαν και οι δύο. Καμία δικαστική. Και βλέπει ότι γίνεται αυτό που γίνεται. Και βλέπει ότι η γυναίκα του έχει σαλέψει. Κάτσε να ακούσουμε λίγο τον άνθρωπο. Δεν υπήρχε καμία δικαστική απόφαση, κύριε Κατερινόπουλε. Έπρεπε πάντοτε να βάλετε μπουρλότο που έλεγε. Εγώ, αν με αφήσετε να σας πω, θα. Με συγχωρείτε, ως πατέρας έχω ευαισθητοποιηθεί και εξανίσταμαι αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε για τον τόνο της. Εγώ, όταν έφυγα από το σπίτι, χώρισα και έφυγα, στα παιδιά μου είπα και τα δύο, όποιο θέλει και τα δύο μπορεί να με ακολουθήσει. Πολύ σωστά. Και στέγη θα είχε, και φαγητό θα είχε, και τα πάντα. Λοιπόν, μου απαντήσανε όχι, καταφατικά. Από εκεί και πέρα, η μικρή μου η κόρη, όπως σας είπα, δεν είχα σχέσεις. Μου ρίχνει φταξίματα. Άνθρωπος είμαι, λάθη έκανα. Ένα λάθος σας. Ένα. Ένα λάθος σας. Δεν ήμουν, ας πούμε, πολύ κοντά τους. Αλλά δεν μπορούσα. Εγώ... Ένα λάθος, ένα λάθος. Ένα λάθος ρεαλιστικό. Ήσασταν κακός πατέρας. Απόνοι. Γι' αυτό και γι' αυτό. Ναι, δεν ήμουν κοντά τους. Πείτε μου. Μπλέξατε με τον τζόγο, πίνατε, είχατε άλλες εξαρτήσεις. Όχι, ποτέ δεν ήπια στη ζωή μου. Από 18 χρονών το έχω κόψει το ποτό. Λοιπόν, γιατί δεν σας ήθελε το παιδί, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τι ήθελε μια γυναίκα που την έβγαζε στον δρόμο και την πατούσε στην κοιλιά, ή ήθελε έναν πατέρα κανονικό? Υποθετικό το την πατούσε στην κοιλιά, ποιος και τι. Η μικρή μου κόρη, θα σας το πω όλα. Όχι, θα μου πείτε αλήθεια. Πάντα αλήθεια. Μπράβο. Η μικρή μου κόρη, επειδή τα χτυπούσα τα παιδιά, όταν μιλάμε τα χτυπούσα σαν πατέρας. Έτσι. Ποτέ δεν κατέφυγα και δεν έκανα. Γιατί τα χτυπούσα τα παιδιά. Ορίστε. Γιατί τα χτυπούσα τα παιδιά. Σαν πατέρα. Πώς ρίχνει ο μπαμπάς, η μαμά κάποιον ξύλο. Ποιος μπαμπάς ρίχνει ξύλο. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Όχι, το λέτε πώς ρίχνει ο μπαμπάς και το θεωρείτε φυσιολογικό. Ναι, κάποιος πατέρας. Δηλαδή κανένας δεν έχει χτυπήσει τον παιδί. Εννοείται ξύλο. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο. Στα πόδια, στον ποπό. Για ποιο λόγο? Γιατί κάνανε κάποια ατάξια. Τι δηλαδή θα ήταν αυτό το οποίο θα σας οδηγούσε να ασκήσετε βία στο παιδί σας? Τώρα δεν μπορώ να. Μια περίπτωση έχετε να θυμηθείτε? Δεν άκουσε ή έβρισε. Όπως ας πούμε πολλές φορές η κόρη μου η μικρή. Πόσες φορές έχετε δει δηλαδή την κόρη σας? Πού να θυμάμαι τώρα. Έγινε μία φορά και τη ζητήσατε συγγνώμη ή ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο? Όχι, δεν έγινε μία φορά, μπορεί να γίνει πέντε. Μπορεί να γίνει δέκα. Άρα ήταν ένας λόγος. Άρα ήταν ένας λόγος που τα παιδιά δεν σας ήθελαν κοντά τους. Η κόρη μου η μικρή. Μέχρι ποια ηλικία γινόταν αυτή η κακοποίηση? Την οποία ήταν μικρούλια. Μικρούλα, μέχρι τι ηλικία, δηλαδή τι ηλικία? Τι να σας πω. Δεν υπήρχε φραγμός. Λοιπόν, ακούστε, γιατί εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε και να πούμε αλήθειες. Τι σου λέει η μητέρα και η αδελφή που βγήκες γρήγορα έξω? Λοιπόν, Ζήνα, με κάλεσαν στο κινητό πριν από λίγο. Μου ζήτησαν να μεταφέρω κάποια πράγματα, καθώς οι ίδιες μιλάνε με δικηγόρο και στη συνέχεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, μου είπανε πως δηλώνουν πως δεν είναι εξαφανισμένες, όπως ακούστηκε. Ψάχνουν την αλήθεια για την Φέη. Την ημέρα εκείνη που εξαφανίστηκε δεν φορούσε πιτζάμες, αλλά φορούσε φόρμες, μάλιστα ροζ χρώμα, μου είπανε. Μετά από την εξαφάνιση της Φέης άρχισαν να την ψάχνουν σε όλες τις περιοχές της Αθήνας που θα μπορούσε να βρίσκεται. Όμως, Ζήνα, πρέπει να πω πως ρώτησα για την συγκεκριμένη γυναίκα που καταγγέλει ο κύριος Νίκος ότι έχει κάνει κακό στην Φέη. Μου είπανε πως μέναν όλες μαζί στο ίδιο διαμέρισμα και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να συνέχιζαν να παραμένουν εκεί, να μένουν μαζί με αυτή τη γυναίκα, αν έκανε κακό στο κορίτσι. Και όλοι οι γείτονες άφησαν... που ακούγαν τις φασαρίες, τι είναι οι γείτονες, ψεύτες? Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω πως αφήνουν και υπόνοιες. Το χαμόγελο του παιδιού που πήρε η πρόνοια τα παιδιά, τι είναι? Κάτι συνέβαινε. Η πρόνοια για να πάρει τρία παιδιά, κάτι είδε. Δεν μπορεί. Βέβαια. Να μην δεν είδε. Έχανε λόγο οι γείτονες να λένε ψέματα. Αυτό που λένε. Κοιτάξτε. Αυτό που μου είπαν εμένα είναι πως η Φέη ήταν ένας κλειστός άνθρωπος. Αλλά. Όντως γύριζε, μισό λεπτό για να σας το πω γιατί είναι σημαντικό, όντως γύριζε πολλές φορές χτυπημένη στο σπίτι, όμως τη ρωτούσαν και δεν απαντούσε πώς
Πού, γιατί. Και είμαι εγώ μάνα. Θα έρχεται το παιδί μου χτυπημένο, θα το ρωτάω, δεν θα μου απαντάει και δεν θα κινήσω γη και ουρανό. Εγώ άκου να σου πω, θέλω αυτές τις κυρίες και τις δύο και τη μαμά και την κόρη, όποτε θέλουν να βγουν εδώ στο τηλέφωνο, όπως κάθεται ο κύριος Νίκος. Διότι εγώ βρήκα κάτι. Θέλω να μου πείτε, κύριε Νίκο, αν κάποτε μένατε σε αυτοκίνητο. Ναι. Ωραία. Επειδή έχω ψάξει και έχω βρει τα πάντα. Στο δικό μου. Μένατε σε ένα ρόβερ. Το δικό μου. Γιατί το δικό σας. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε κινητοποιήσει γη και ουρανό να σας βοηθήσει προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα. Τι έγινε από εκεί και πέρα, να τα πλάνα εδώ. Κάναμε την έρευνα σήμερα, δώστε τα μπροστά παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα βγαίνατε πλάτη τότε, τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα και ναι, πολύ ναι. ίδια. Για να μην ταυτοποιηθούν τα παιδιά και τα λοιπά που πηγαίνανε στο σπίτι. Να το, εδώ μένατε. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Ναι, ναι. Κινητοποιήθηκαν άπαντες προκειμένου να σας βοηθήσουν. Για ένα χρόνο σας έδωσαν για ένα σπίτι να μένετε. Τι άλλαξε σε αυτή την οικογένεια μετά? Όλα θα μου τα πείτε μετά τις διαφημίσεις. Παρακαλώ. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Νίκο. Πριν τις διαφημίσεις έκανα τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Είχατε βγει το 2014 που μένατε σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα ρόβερ. Μένατε 4 άνθρωποι εκεί. Ήταν η κόρη σας, η Φέη, που έφυγε από τη ζωή με τον τρόπο που τη βρήκαν εκεί. Η άλλη σας η κόρη, η Κατερίνα, η σύζυγός σας και εσείς. Η σύζυγός δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί σας. Το λέει και το επισημαίνει. Το ίδιο και η κόρη σας. Και θέλω να σας θέσω ευθέως το ερώτημα. Ξέρετε κάτι, τότε, εγώ τα ερωτήματα θα τα θέτω ευθέως, γιατί είπαμε εδώ θα πούμε αλήθειες. Πολλοί είναι αυτοί που λένε, ο πατέρας που κάθεται εκεί, μήπως αυτός έχει σκοτώσει την κόρη του ή την έχει οδηγήσει. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το έκανα, όπως και δεν έχω κάνει, γιατί όσο καιρό ήμουνα μαζί τους, κανένα παιδί μου δεν είχε σημάδια, κακοποίησης, ούτε τίποτα. Για το θέμα που αναφέρατε για το... Όταν τη χτυπούσατε υπήρχαν σημάδια? Όχι. Οπότε. Υπάρχουν και σημάδια που χέρι. Δεν φαίνονται, Ζήνα. Άλλο είναι αυτό. Εμείς συζητάμε τώρα αν φαίνονταν αυτά τα σημάδια. Φαίνονται. Γιατί εδώ έχουμε ένα έγκλημα που διαπράχθηκε πρώτα στην οικογένεια και μετά στην κοινωνία. Έτσι είναι. Αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί ούτε ο κύριος Νίκος. Καθόλου. Νομίζω το ίδιο λέει και ο κύριος Νίκος. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Είπα πριν τις διαφημίσεις, ακούσατε τι είπε μία μάρτυρας που βρήκε η Ρία Τσοχαντάρη και που η Ρία μας μπήκε μέσα και στο διαμέρισμα και έχουμε τα αποκλειστικά πλάνα όπου έμενε η κόρη του. Σωστά, Ρία μου? Σωστά, Ζήνα. Μιλάμε για το διαμέρισμα που βλέπουμε στα πλάνα. Πρέπει να σας πω πως έχει γίνει έξωση. Το συμβόλαιο ήταν στο όνομα της γυναίκας που φιλοξενούσε και κατηγορεί, έχει μηνύσει ο κύριος Νίκος, αλλά και στην ηλικιωμένη που μιλάμε για περίεργο θάνατο, έτσι, της ηλικιωμένης που ζούσε σε αυτό το σπίτι. Μετά από λίγα χρόνια, γιατί το σπίτι έχει νοικιαστεί τα τελευταία 4 χρόνια, μετά από 2 περίπου χρόνια, το συμβόλαιο πέρασε μόνο στην γυναίκα που καταγγέλει ο κύριος Νίκος, τη γυναίκα που φιλοξενούσε τη Φωτεινή, τη μητέρα και την αδερφή της. Και έγινε έξωση 18 Ιουλίου του 2022, Ζήνα, καθώς δεν πλήρωναν ούτε τα κοινόχρηστα ούτε το ενίκιο. Αυτή... Κύριε Νίκο, ο λόγος εσάς από εδώ και πέρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς αναζητάτε αυτή τη στιγμή την αλήθεια. Μάλιστα. Αργήσατε λίγο. Όταν είσαι άνεργος και δεν έχεις βοήθεια, τι να κάνεις. Εγώ ούτε αστυνομικός είμαι, ούτε detective, ούτε δικηγόρος. Προσπαθούσα, εγώ ήμουν άνεργος, έπαιρνα 200 ευρώ το μήνα από τον ΑΕΔ. Τι μπορούσα να κάνω? Δεν αποτελεί άλοθη. Αυτό που λέτε, κύριε Νίκο, δεν αποτελεί άλοθη όταν μιλάμε για την κόρη σας. Είτε άνεργος ήσασταν. Εγώ δεν τα λέω για να μην... Άμπλουτος ήσασταν, δεν αποτελεί άλοθη. Μην το λέτε αυτό. Εγώ λέω αυτό που έκανα και αυτό που περνούσα. Τώρα, αν θέλει κάποιος να το παρουσιάσει σαν άλοθη ή σαν φταίξιμο, δεν με νοιάζει. Εσείς δεν νιώθετε ότι έχετε ευθύνη για αυτή την κατάληξη? Δεν έχετε ευθύνη? Φυσικά και έχω. Αλλά ήθελα να σας πω και την άλλη όψη, κύριε Πέτρο, ότι που το είπα από την αρχή αυτό, εμένα με είχαν σε άλλο πλανήτη. Δεν ήξερα, δεν μου λέγαν ούτε που μένουν. Ξέρετε πόσες φορές
προσπάθησα να πάρω την κόρη μου από πίσω. Μήπως φοβόντουσαν όμως ότι θα τους κακοποιήσετε. Συγγνώμη. Την έπαιρνα από πίσω, έμπαινα μέσα στο λεωφορείο για να δω που μένουνε. Γιατί δεν είχα λεφτά να δω. Ναι, αλλά μήπως φοβόντουσαν από τη στιγμή που χτυπούσατε τα κορίτσια που το είπατε κι εσείς ότι θα πηγαίνατε να τους χτυπήσετε. Πότε. Λέω, αν πηγαίνατε. Κοντά μου γυναίκες. Όχι, σε λέω. Εγώ λέω, εσείς μου απαντάτε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τι άλλαξε όμως από εκείνη την εικόνα που ήσασταν αγαπημένοι, που μένατε σε ένα αυτοκίνητο τέσσερις άνθρωποι, ναι, που υπήρξαν τόσοι άνθρωποι να σας βοηθήσουν, να βοηθήσουν το κορίτσι σας που ήθελε να γίνει διατροφολόγος, τεχνολόγος τροφίμων. Ναι. Γιατί τα είδα και τα άκουσα όλα μαζί με την Μαρία Παναγοπούλου το πρωί, που μπήκαμε και κάναμε έρευνα. Άρα είχατε παιδιά με όνειρα. Ναι. Ποιος το καλό το οδήγησε αυτό το κορίτσι να εκπορνεύεται. Αυτό το κορίτσι από όταν έφυγε από μένα. Εκεί πλέον άρχισε ο Γολγοθάς του. Εσείς το φύγατε από είναι... εκείνο, δεν έφυγε αυτό από εσάς. Η πορνεία και η επαιτία δεν είναι ποτέ επιλογή. Είναι η μόνη λύση όταν δεν έχεις άλλη λύση. Και για να μην διάλεξε αυτό το κορίτσι να κουρνιάσει στη στοργική και υποτιθέμενη ασφαλή αγκαλιά του πατέρα, κάποιο λόγο θα είχε. Αν αυτή ήταν η επιλογή της, το πίσω ήταν χειρότερο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ξέρετε ότι το καλοκαίρι του 19, όχι, συγγνώμη για το ξέρετε, το καλοκαίρι του 19 που δούλευα σε ένα περίπτερο στο Μαρούσι, έπαιρνα ένα ικανοποιητικό 700 ευρώ το μήνα. Την πήρα τηλέφωνο και της είπα, κυρία Ζήνα, ακούστε, θα νοικιάσω μεγάλο σπίτι, έλα μαζί μου, με τα παιδιά. Μου είπε όχι. Αυτό για κάποιο λόγο σας το είπε το όχι. Θα μπορούσατε να πάτε στις αρχές, αν δεν υπήρχε αυτή η επιφάνεια. Είχα, κυρία. Είχατε το ακούω να επαναλαμβάνετε. Είχα. Ξέρω από την πρώτη στιγμή. Παρακαλώ, κυρία Δημητριάδου, έχω κάνει πάρα πολύ υπομονή για να αφήσει ο άνθρωπος να εκθέσει όλα αυτά που πρέπει να ακουστούν για να μας ακούσει και πολλοί κόσμος. Είχα. Στην αστυνομία του Νέου Ηρακλείου. Τι κάνατε. Είπατε ότι τα παιδιά σας εκτίθενται σε κίνδυνο. Το ένα ανήλικο. Δεν το ήξερα αυτά. Αυτά δεν τα ήξερα. Γι' αυτό ότι δεν ήξερα για πορνεία. Γι' αυτό φύγατε. Αφήστε με να σας απαντήσω. Αφήστε με να σας απαντήσω. Γιατί δεν είναι έτσι και ακούει ο κόσμος και θεωρεί ότι έχει εμένα έναν άνθρωπο το μόνο που μου λέγανε όλες. Εδώ και χρόνια. Μου λέγανε ότι αυτή ήταν η σωτήρας τους. Ποια. Η ενοικιάστρια. Πρώτον και κύριον. Πρώτον και κύριον. Εμένα. Μου είπανε η οποία ότι απειλή. Το τηλέφωνο βγαίνει πάντα. Απειλή. Από την πρόνοια είχατε λάβει κάποια βοήθεια ποτέ. Έχουμε ξεκινήσει να παρουσιάσουμε. Έχετε κυκλώσει όλοι, δεν μπορώ να απαντήσω. Αφήστε το λίγο να σας πω. Πάντα αφήνετε ένα-ένα να σας το εξηγώ. Συγγνώμη, αλλά κάνατε ένα, υποβάλλατε ένα ερώτημα που ανάγεται στη δική του συμβολή, στη δική του συμπαράσταση και στο ενδιαφέρον. Και σας λέει λοιπόν πότε ξεκινάει να ενδιαφέρεται, αν γνωρίζει, σε ποιο βαθμό γνωρίζει. Αφήστε λοιπόν να το πει. Ναι, κύριε Νικό. Λοιπόν, εμένα. Μου είχε πει η κόρη μου ότι νίκιασε σπίτι αυτή. Η κυρία αυτή που λέγεται τώρα ότι είχε νοικιάσει το σπίτι, μου έλεγε ότι ήταν συνταξιούχα δικηγόρος, είχε ένα παιδί άρρωστο, το οποίο χρειαζόταν μεταμόσχευση. Και πήγαινε στα Γιάννενα, στο νοσοκομείο και ερχόταν. Λοιπόν, όλες μου λέγανε ότι είχε πέσει τα ναρκωτικά. Λέω και τι κάνετε. Πείτε μου πού είστε. Πού να έρθω. Αυτή τη στιγμή. Τη διεύθυνση την έμαθα κυρία μου εγώ. Όταν πήγε στην αστυνομία η πρώην γυναίκα μου και έκανε τη δήλωση εξαφάνισης. Άστε. Τότε έμαθα που μένουνε. Τις φωτογραφίες, εμένα με είχανε σε άλλο πλανήτη. Και από ποιον. Να ρωτήσω. Το έχει πει, το έλαβε σε κινητό. Ξαναπέστε το, το έλαβε στο κινητό. Όλα αυτά. Τις φωτογραφίες κακοποίησης. Μου τα είχε στείλει η κυρία αυτή. Η κυρία, η σπιτονικοκυρά. Ναι. Ποια ήταν εγώ δεν ήξερα. Εσείς δεν τη γνωρίζατε καν. Αυτή πώς έμαθε το κινητό σας. Μιλάγαμε με αυτή. Όποτε έπαιρνα το παιδί, εγώ, όποτε το έπαιρνα το παιδί, πάντα ήταν παρούσα. Πάντα. Είχα πει στο παιδί εγώ, φύγε, βγες έξω ρε παιδί μου και πάρε με τηλέφωνο. Δεν μπορώ, μου λέει η μπαμπά. Γιατί δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Βούλα, ναι. Είσαι έμπειρη σε αυτά τα ζητήματα. Τι θεωρείς εσύ μέσα από την εμπειρία σου ότι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί έχουμε μία μάνα και μία αδελφή αυτή τη στιγμή που θα βάλουν και αυτή η δικηγόρο, λέει,
για να κινηθούν. Δεν ξέρω αν θα τις περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θα κινηθούν νομικά κατά της, του πατέρα. Για ποιο λόγο. Ή θα φροντίσουν, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ξέρω. Έτσι δεν σου είπανε, Ρίο, θα βάλουν δικηγόρο. Ακριβώς. Το δικηγόρο να το βάλουν τι. Να υποβάλουν μία μηνυτήρια αναφορά όπως έκανε ο πατέρας. Για να συλληφθεί ο ένοχος ή ένοχη. Για το θάνατο της κόρης τους, γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ρώτησε, θα βάλουν δικηγόρο να κάνουν αγωγές κατά του πατέρα. Αν ρώτησε εγώ μέσα από την εκπομπή σας και σε ευχαριστώ, Ζήνα μου, ρωτάω λοιπόν στην μητέρα και στην αδελφή, πιστεύετε ότι η Φέη σκοτώθηκε, τη σκότωσαν και από τι πέθανε λοιπόν η Φέη. Ξεκινάμε από εκεί. Να μας δώσουν μια απάντηση, γιατί αν μου δώσουν απάντηση ότι πέθανε από ανακοπή καρδιάς, δεν ξέρω τι, πάμε αλλού. Αν μου δώσουν μια απάντηση ότι σκοτώθηκε, θα έπρεπε ήδη να έχουν υποβάλει μήνυση. Κάποιος τη σκότωσε. Από εκεί και πέρα τώρα, μην βγαίνουν και μας λένε πράγματα. Μωρέ, επειδή με ρώτησες για την εμπειρία μου. Η εκπομπή της Νικολούλη ήταν στον αέρα. Δεν ενημέρωσε δεν μια γειτόνισσα σαν αυτό που εμείς τρεις μέρες το παίζουμε το θέμα. Ξέρει η Ρία πόσα μηνύματα και πόσα τηλεφωνήματα και πόσες μαρτυρίες θα δουν ακόμη τις επόμενες μέρες. Δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορώ να σας πω δύο πράγματα. Επιτρέψτε μου λίγο να ολοκληρώσω. Θα καταλάβετε το τι γινόταν. Να ολοκληρώσει. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Παγκογιώργο, να ολοκληρώσω. Κρατάτε το εξής. Η κοπέλα αυτή βγήκε 500 μέτρα ισορρός, να μην τα ξαναλέω. Δεν με ενδιαφέρει αν φορούσε φόρμα ή πιζάμες, Ζήνα μου, από την εμπειρία μου και παντόφλες. Δεν είχε το κινητό, το είχε πάντοτε μαζί. Το θέμα είναι και πολύ σωστά το επισήμανες. Όταν το έβγαλε η κυρία Νικολούλη στο τούνελ, γιατί ο πατέρας, όταν τηλεφωνούσε, απαντούσαν κάποιες από εκεί, στο κινητό της Φέης. Γιατί δεν βγήκανε λοιπόν, αφού αγαπούσαν τόσο πολύ τη Φέη και νοιάζονται, από το τηλέφωνο, από το δικό τους ή από τη ΣΦΕΗ, στην εκπομπή της κυρίας Νικολούλη, να πούν εδώ εγώ είμαι η αδελφή, ανησυχώ, έχει αφήσει το κινητό της και εξαφανιστεί. Πού είναι η μητέρα, πού είναι το όχι, παιδί αφού, μου. Αφού μετά βρήκε η γυναίκα ότι τάφηκε... 500 μέτρα, Ζήνα μου, ξέρετε τι σημαίνει. Στοιχείων. Αν βγούμε εμείς από εδώ και πάμε 500 μέτρα, θα δούμε και τι έχει εκεί. Θα μάθουμε και ποιος ήτανε. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Επειδή σήμερα πρέπει να ολοκληρώσω, θέλω κάτι τελευταίο να πει ο Νίκος. Έχουμε σημαντικές αποκαλύψεις, έπεται το ανακριτικό υλικό. Μου υποσχέθηκαν θα μου το δώσουν, αλλά θεωρώ εκ του αποτελέσματος και από αυτά που ακούω και βλέπω και σας ευχαριστώ θερμά, γιατί αν δεν υπάρχει ένα λοιπόν η τηλεόραση Ουλά. Σε τέτοιες περιπτώσεις και εκπομπές που προσπαθεί να κινητοποιήσει την αρμόδια αύριο αρχή. Αύριο θα έχουμε και άλλες μαρτυρίες γιατί τις έχουμε ήδη έτοιμες, αλλά πέρασε η ώρα και δεν έχω χρόνο. Θέλω να δώσω ένα λεπτό στον κύριο Νίκο, κάτι τελευταίο να πει. Νεκροτομή, να μου το θυμόσαστε. Εγώ αυτό που έχω να πω. Θα ξαναδείτε τη Σπυρίκου πάλι. Όταν μου έστειλε τις φωτογραφίες αυτές και μου τα έστειλε η κυρία αυτή στο Viper, στο παλιό μου κινητό. Λοιπόν, μου είχαν πει και η ίδια μου έλεγε ότι ήταν τροχαίο. Ναι. Και μου έστειλε και ένα χαρτί, το οποίο ήταν από το Λαϊκό Νοσοκομείο, το οποίο έγραφε πολλαπλές κακώσεις και έγκυος 4,5 μηνών νομίζω. Τα έχεις τα χαρτιά αυτά. Όταν πήγα στην αστυνομία, συγγνώμη κύριε Κατάλληλο. Όταν πήγα στην αστυνομία γιατί με φωνάξανε για να κάνω μια αναγνώριση, γιατί δεν τις βρίξανε, δεν απάνταγε καμία σε τηλέφωνα. Λοιπόν, έκανα το λάθος και το είπα και συναντηθήκαμε στην πλατεία Αμερικής. Θέλαν πριν πάω στην αστυνομία, ακούτε κύριε Πέτρο, ακούω. Επειδή μου είπα, πριν πάω στο τμήμα να πάω να μιλήσουμε. Λέω να πούμε τι. Ξέρουμε, κύριε Νίκο, τα έχετε πει αυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν πλημέλειες. Εγώ περιμένω από την εισαγγελία του Άριου Πάγου πάρα αυτά να διατάξει κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα να τρέξει όπως είπε η κυρία Νίκο. Έτσι, να ξελιχθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Λοιπόν, εδώ πέρα πρόκειται για κύκλωμα. Είναι προφανές. Αυτά προκύπτουν από την έρευνα. Πρόκειται για μεγάλο κύκλωμα και απορώ ο κύριος Ντογιάκος, ο οποίος είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, αν μη τι άλλο. Και σε άλλες περιπτώσεις έχει πολύ έντονες ανησυχίες και ευαισθησίες, πώς ακόμα δεν έχει παρέμβει σε αυτή την ιστορία. Με πελατεία στη Φωκίωνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.